Τέλο, τα ψέματα για την Επιτροπή Θεσμών τη Βουλή, η οποία σε κεκλεισμένο των θυρών συνεδρία διεκπεραίωσε τελεσίδικα τη διαδικασία εγγραφή των αιτίων και αιτιατών που οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στην καταστροφή. Στόχο τη Επιτροπή είναι η έκθεση να είναι έτοιμη μέχρι το τέλο του χρόνου. Θεωρούμε ότι οφείλουν οι αρμόδιε υπηρεσίε που ανάλαβαν να εξετάσουν κάποια θέματα θα πρέπει να είναι έτοιμε το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα. Για να μας δώσουν τα τελικά στοιχεία, για να μπορεί να γραφτεί στην έκθεση τι είναι τα δικά του συμπεράσματα ή που αδυνατούν να διεκπαιρεώσουν τη δουλειά για την οποία εμεί ελπίζαμε ότι θα έκαναν. Στην έκθεση θα καταγράφονται τα γεγονότα και συμπεράσματα σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τα κεφάλαια του ΕΛΑ, τι εκροέ κεφαλαίων, τα αξιόγραφα, τα μπόνου, τη διακίνηση κεφαλαίων συγκεκριμένων εταιριών, την αγοραπολισία λαϊκή και επέκταση των τραπεζών στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Θεσμών έχει καλέσει και αναμένει ω τι 13 Δεκεμβρίου του Βιενόπουλου, Ζολότα, Μάγειρα, Μπουλούτα και Σπανοδίμο. Ο τελευταίο, σε επιστολή που απέστειλε, παντά ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί, αιτιολογώντα ότι εκκρεμούν υποθέσει στα δικαστήρια, ενώ ο κ. Βιενόπουλο έθεσε τους δικούς του δικού του όρου για να παρευρεθεί. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Βιενόπουλο είναι ένα πάρα πολύ γενναιόδορο τραπεζίτη, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο μοίραζε τα εκατομμύρια τη uh, μαρφή λαϊκή και τα μοίραζε κυρίω στην Ελλάδα. Οφείλει η Βουλή να δώσει όλη τη δυνατότητα και την ευκαιρία και να αφαιρέσει όλα τα προσχήματα από τον κύριο Τζονόπουλο, ώστε να παραστεί στη συνεδρίαση, να δώσει λόγο και να είναι βέβαια και στη διάθεση των επιδοτών να δεχτεί τις κλήσεις και να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, γιατί εξ όσο γνωρίζουμε υπάρχουν ιδιωτικέ υποθέσεις εναντίον του. Στο μεταξύ, ενώπιον τη Επιτροπή, στέθηκαν αποκαλυπτικά στοιχεία για τον Όμιλο Ζολότα μέσω απόρριτη έκθεση του οίκου PwC για το δανειακό χαρτοφυλάκιο τη Μαρφίν Λαϊκή στην Ελλάδα. Όμιλο Ζολότα, ο, ο οποίο είχε δάνεια ύψου 720 εκατομμυρίων, σα έχω παραδώσει την έκθεση τη PwC, εκ των οποίων φαίνεται μέρο του δανεισμού α, των εταιριών uh, Ζολότα. Στην uh, έκθεση τη PwC καταγράφονται προβλέψει ύψου. 496 εκατομμυρίων, αυτά θα χάνονταν οριστικά από την τράπεζα. Καταγράφεται επίσης ότι πολλά από αυτά τα εκατομμύρια δόθηκαν μόνο με προσωπικές εγγυήσεις. Στην ίδια έκθεση καταγράφονται εκατοντάδε ονόματα εταιρεών αλλά και συγκεκριμένου δημοσιογράφου που γεννήθηκε, εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, ο οποίο έλαβε 2,8 εκατομμύρια ευρώ χωρί καμία εξασφάλιση παρά μόνο προσωπικέ εγγύησει. Περισσότερε αποκαλύψει απόψε στην εκπομπή του ΣΥΓΜΑ 60 λεπτά.